Το διαχρονικό παραμύθι «Ο μικρός πρίγκιπας» θα ανέβει στη σκηνή του Πολιτιστικού Κέντρου Ηρακλείου για τρεις χριστουγεννιάτικες παραστάσεις στην αίθουσα Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού. Η Aegean προσφέρει τη δυνατότητα σε μαθητές δημοτικού από όλα τα σχολεία της Κρήτης να παρακολουθήσουν δωρεάν την παιδική παράσταση σε συνεργασία με την παιδική σκηνή Κάρμεν Ρουγκέρι. Να καλησπέρισω σε αυτό το σημείο την κυρία Μαρίνα Σπυριδάκη, είναι η Διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων της Aegean, η οποία θα μας δώσει χρηστικές πληροφορίες για αυτή την πολύ πολύ σημαντική πρωτοβουλία. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πραγματικά πολύ σημαντικό που διευκολύνεται την πρόσβαση των παιδιών στον πολιτισμό σε καιρούς χαλεπούς. Πάμε να δούμε τώρα τα χρηστικά του πράγματος. Σωστά. Αρχικά να πούμε ότι είναι μία από τις πρωτοβουλίες που η Aegean προσπαθεί να πραγματοποιεί σε ολόκληρη την Ελλάδα, αλλά κυρίως στην Κρήτη, που τη συνδέουν έτσι δεσμοί καταγωγής. Άρα είναι μία δράση που πραγματοποιούμε σε συνεργασία με το Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου. Η παράσταση που προσφέρει η Aegean στους μικρούς της φίλους πραγματοποιείται την Τετάρτη, 21 Δεκεμβρίου και ώρα 11.30 στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο. Θα πραγματοποιηθούν και άλλες παραστάσεις, οι οποίες όμως είναι ελεύθερες στο κοινό να τις παρακολουθήσει οποιοδήποτε. Για να παρακολουθήσει, να παρακολουθήσουν τα παιδιά την παράσταση αυτή, απαιτείται η εκπαιδευτική, η συνοδοί εκπαιδευτική τους σε επίπεδο τμήματος να δηλώσουν συμμετοχή για να λάβουν μέρος στην κλήρωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Δευτέρα και θα μας υποδείξει τα τμήματα τα οποία θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν την παράσταση. Τα τμήματα από όλη την Κρήτη, καθώς ένα βασικό κομμάτι της δικής μας ενέργειας ήταν να μπορέσουμε να δώσουμε τη δυνατότητα και στα παιδιά εκτός Ηρακλείου να μπορέσουν εύκολα να μετακινηθούν στο Ηράκλειο, να βρεθούν στο υπέροχο αυτοκτήριο και να παρακολουθήσουν την παράσταση. Είναι πολύ σημαντικό και θα ήθελα να παρακαλέσω τους συναδέλφους να δώσουν και την κάρτα με την ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία θα μπορούν να απευθύνονται οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι επιθυμούν να συνοδεύσουν τους μαθητές τους προκειμένου να παρακολουθήσουν την παράσταση αυτή. Εκεί λοιπόν θα μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στη σχετική ηλεκτρονική διεύθυνση έως και την Κυριακή 11 Δεκεμβρίου. Και μιλάμε σε κάθε περίπτωση για ένα από τα βιβλία που έχουν αγαπηθεί ιδιαίτερα από μικρούς και από μεγάλους. Το γεγονός ότι έχει μεταφραστεί το βιβλίο αυτό σε πάρα πολλές γλώσσες το αποδεικνύει περίτρανα. Είναι ένα ιδιαίτερο βιβλίο και πραγματικά πολύ αγαπημένο, όμως έχει έτσι και μηνύματα τα οποία δεν είναι πάντα εύκολα στα παιδιά να τα καταλάβουν. Το σημαντικό είναι ότι η οπτική της Κάρμεν Ρουγκέρι, όπως όλες οι παραστάσεις άλλωστε που η ίδια ανεβάζει, νομίζω το διευκολύνουν πάρα πολύ. Έχουμε παρακολουθήσει την παράσταση και εμείς και εγώ με τη μικρή μου κόρη και της έχει μείνει έτσι πολύ έντονο στο μυαλό. Νομίζω ότι τα παιδιά θα το χαρούν, θα τα απολαύσουν, θα τους δημιουργηθούν ωραίες αναμνήσεις που στο μέλλον μπορούν έτσι να γεννήσουν και ωραία συναισθήματα και ωραία ερεθίσματα. Έτσι, βλέπουμε και σχετικές φωτογραφίες. Νομίζω ότι είναι αντιληπτό από όλους μας και ειδικά από όσους έχουν παρακολουθήσει παραστάσεις της κυρίας Ρουγκέρι. Είναι αντιληπτό ότι τα κουστούμια, τα σκηνικά, όλες οι προβολές είναι γενικότερα πάρα πολύ προσεγμένες στην εντέλεια μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Οπότε είναι κάτι το οποίο θα το απολαύσουν τα μικρά παιδιά και όσοι βρεθούν, έχουν την τύχη να βρεθούν και την ευκαιρία στο Πολιτιστικό Κέντρο. Θα έχουμε και μικρές εκπλήξεις για όσους το καταφέρουν να βρεθούν στην παράσταση. Πολύ μικρές εκπλήξεις για τους φίλους μας. Έτσι. Ο πολιτισμός, η τέχνη γενικότερα διευρύνει τους ορίζοντες. Πριν κλείσουμε, δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι τελευταίο. Εγώ θα παρακαλέσω να ξαναδούμε μία φορά πολύ γρήγορα τις κάρτες για να δούμε πού μπορούν να απευθυνθούν οι εκπαιδευτικοί προκειμένου να δηλώνουν συμμετοχή, πότε είναι η μέρα της παράστασης. Σωστά. Εγώ απλά θα ήθελα να επισημάνω ότι δηλώσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές μόνο όσες είναι υποβάλλονται από το συνοδό εκπαιδευτικό σε επίπεδο δηλαδή τμήματος από όλα τα δημοτικά σχολεία. Δεν μπορούν να γίνουν δεκτές δηλώσεις συμμετοχής από μεμονωμένους γονείς που θέλουν να συνοδεύσουν τα παιδιά τους. Και αυτό γιατί γίνεται σε ώρα που η παράσταση έχει πραγματοποιηθεί σε ώρα σχολική, οπότε εντάσσεται στο πλαίσιο των σχολικών εκδρομών. Οπότε παρακαλούμε πολύ, δηλώστε συμμετοχή μέχρι την Κυριακή, τη Δευτέρα θα γίνει η κλήρωση. Εμείς θα επικοινωνήσουμε με όσους εκπαιδευτικούς έχουν δηλώσει και τα τμήματά τους και έχουν πληρωθεί, προκειμένου μετά να τους ενημερώσουμε για όλες τις λεπτομέρειες, ιδίως σε περίπτωση που μετακινούνται από οποιοδήποτε άλλο μέρος της Κρήτης εκτός Ηρακλείου.
Κυρία Σπυριδάκη, να σας ευχαριστήσω θερμά σε αυτό το σημείο. Καλή συνέχεια, να σας ευχηθώ να είστε καλά.